Ορίστε. Έλγε με τρώτα. Όχι, μέτρα τα θέλει. Έχω σε εμπιστοσύνη. Θέλει να μου κόψει κάποια απόδειξη ή κάτι. Όλο του άνθρωπο του κι αν είναι. Όχι, απλώ επειδή ακόμα είναι δεν τον τρώχο σπιτό. Θέλει να δει. Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν έχω χρόνο. Για αφού λέω σε γιο. Έχει τα ούλα, ρεύμα, νερό, κρεβάθια. Τελούξ. Μεγάλο. Τελούξ, λέω σου. Τι μου τα έλα πέντε πλάσματα. Παίζουν τα φαντασί. Όλα θε φαίνεται εξω ξένου. Έχει κοπελούι. Δύο. Ου πόμπα. Και εσύ είμαι για 10 σου και κοπελούκια. Τέσσερι πόμπα. Βασικά εγώ με τα μωρά, εσύ ζεύγω με τέρτη. Εκατσιά. Όχι, απλώ. Που να έρθει και αν σου κάνει και αν είναι με τηλέφωνο. Διάστημα λοσί για 300 για το ενίκιο νουλού του χρόνου, συνταρεμάτ. Εντάξει. Εμπήκε μέσα στο κάμπινγκ, είσαι που είναι προστασία. Για η φύλαξη του κάμπινγκ, σκοτώνω και πλάσμα. Λαλή ολό. Ναι. Επάρκαρε, αλλού και να επάρκαρε τσάι που σου είπα, κρούτσο σου το ευτή. Ακολουθούμε του κανόνε. Εννοείται. Για είμαστε φίλοι, για αν είμαστε, ναι. Άνοιξε ρε. Εάν είναι το παραθύρο, εξαλασμένο το κουμπί. Άνοιξε να με σε πάρει ο δαίμονας. Αφού να είναι λάθος, εξαλασμένο. Κάτσε ρε Ζανέ, και μην ανοίξει το στόμα σας να βγάλετε κύχ. Τι έγινε. Τίποτε, σιωπάτε. Ποιο θέλει μας τρομάζει. Εσύ έγινε. Να πάω φυλακή, ρε, να πάω φυλακή! Σε πάτε! Λοιπόν, βαρκιά μας. Σταματά, ρε, πελάρες. Καμπάν, μα έχουμε κλεισά μες στο καμπί. Άνοιξες άλλη. Μια φορά ρωθήσαμε ένα αέρα. Τελικά κόσμια μπούτα. Κόσμια μπούτα. Τα λαμπάνκα του γενόρκου. 10 χιλιόμετρα δικαιώνται μες στο καμπί και βίνεις και ακούς. Έκανα μπορεί να πιάτζα του ρε. Πρόβλημα του. Αν πάει και σε φτάσει. Σαν πια μονό παντάνα, καμπί. Του πουρκούρι να φάεις. Ναι, ναι. Μαντέ, στο τσάσε ρε τούτο. Άνοιξα σου πήρα, να. Που λέει αλλησάλλη, σαν το μπουρκόρι της νίτσας ένες, α. Το λοιπόν, άκουα, ήταν που κάνει. Τσιαρίζει πρώτα το σφιδέν και ο κρομί, και ύστερες βάλει το μπουρκόρι. Και αν πεις να μου κάνει ύστερες, είσαι τάνησα. Να μου κάνει. Γύρνει λίγο-λίγο, α, το ζουμί πολεμόν της όρνιας. Κουταλούι, κουταλούι. Καλά στη βλάγκα, ρε. Αφού μου τον το παλούμε ρε, που είναι η αεροτελεστία, αρώτησα την. Που ρε, και το βάλεις έτσι σε Ασία, έτσι λάλη μου, βαθανιώ το πουρκούρι. Να μου είσαι καμία. Να ψήνετε σε Ασία, λάλη μου. Τούτο. Στόκος ρε, τα χάτιν και ντομάτα που μες. Δεν το ξέρω, η κυρία Στέλλα πρέπει να βάλει λίγο την ντομάτα του κουσκιού. Η νίτσα μου πάντα φρέσκα, να. Αν δεν θα φάει να βάλω σκάτω. Όχι, να φάω, να. Αλλά δεν θα φάω, και πολύ πίνω. Ρε, θέλει, αν είσαι καμιά κουνό, να σου πω, και άμα, να σου πω, πέντε, βάρτε στους τόσους, κάτω και μπήρας. Λίψ, λίψ, μωρά, μωρά. Με καράξετε, με μίλησετε, δεν έγινε τίποτε. Άχα, να πας σήμερα να κοπεί, ρε, παπά. Ποιος ήταν? Επιτήρη, αγάπη μου, όπως έρχομαι το αυτοκίνητο σιγά-σιγά και προχωρούσα, βρέθηκε ένας άνθρωπος και κάτσε με το βούρο. Είδες πού σου πάλι το κουκούι. Πού χρουσόν είναι να βρεις ρε το κουκούι. Γιατί είδαμε το. Εμείς με ο Λεύκος δεν γέρος. Καλά του γερία βούρου. Ήρθαμε να φύγουμε να πάμε σπίτι μας. Δεν αντέχω άλλο το μέσα. Νομίζω θα τρελαθώ. Προς το παρόν τρελάθηκα αμέσως που να πάω έξω να δω τι γίνεται. Ποιο θέλει φοβάμαι. Μην με τα μωρά που φοβούνται να σε προστατεύσουν. Εγώ με τι άντρας ρε να με έρφωση. Είπε του η κυρία Σοφία. Εστραλή. Όχι. Πού το είδε. Α είναι δέρο α. Σοπάτε. Σοπάτε και κοιμηθείτε. Πώς θα κοιμηθούμε η ορτάνη με τόση αγωνία. Ρίξε Έλα μαμνό, εντάξει.
Τι κάνεις ρε? Φοβούμαι. Και είπα να βγω μια βόλτα και... Είσαι σίγουρα καλά? Φοβάσαι από τη γυναίκα σου? Όχι, γιατί? Γιατί θωρείς πότσι. Κλειμβήκαν τα μαλλιά σου μες στο στόμα μου. Α, συγγνώμη. Εδιέλυσες μας. Τι εννοείς? Που τον καιρό που ήρθες αλλάξαν όλα. Άλλαξε η ζωή μας στο κάμπινγκ. Βγήκαμε από η ρουτίνα μας. Εγώ κάπως ήρθα στο κάμπινγκ και... Τι? Ζω τη ζωή μου ήρεμα στο κάμπινγκ. Φοβάσαι? Τι να βγούμε? Δεν ξέρω, γενικά για τη ζωή σου, για τη ζωή των άλλων, για το φρίξο. Για το φρίξο γιατί? Για τη ζωή σου γιατί? Δεν ξέρω, γεφούμε. Δεν κατάλαβα κάτι κάνουμε τώρα από την συζήτηση. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω τι είσαι. Τι είμαι? Ποιος με εκβιάζει, είπες σου το θέλεις? Όχι, τι να μου πει. Εσύ τον έφερες δάμε. Είπε μου το Λεύκος. Κάποιος εκλέψει λεφτά και γυρεύκουν. Ο Λεύκος πιάνει κουβέντα με ούλους. Έδειξε το που μηνίσκω. Γιατί? Γιατί είναι ο Λεύκος. Εκλέψεις λεφτά? Όχι, δεν ξέρω για το πρόνο να μιλούν. Δεν καταλάβα ακόμα. Επιάμε μου τα μαλλιά και κολόσυρε με. Είπε μου ότι αν μιλήσω, ένα με στείλει νοσοκομείο. Στέλνει μου ταξί και πιάνει με. Και παίρνει με σε ένα ξενοδοχείο που είσαι κι άλλος κι άμε. Εντάξει, ηρέμησε. Ένα ξανάρτη. Όχι, θα ξανάρτη. Υπόσχομαι σου. Πόψε κάποιος το έβαλε τη φωνή και φύγει και έφυγε. Ποιος? Δεν ξέρω. Θέλω να ξέρεις ότι νευριάζεις με. Πολλά. Να έχει πεζίνα η μηχανή της βάρκας. Τι είναι σπουρα, μεν είσαι? Έτσι μεν είσαι, μεν είσαι. Α, δεν είσαι. Δεν είσαι να τραβήσω μου καρκαντά σου μου λάστιχο. Ποιο λάστιχο? Δεν είσαι λάστιχο μες αυτό γύρω. Σπέαρ. Α, σου έχεις τίποτε. Λάστιχο να ρουφίσουμε. Α, και ένα στυλό μου, πάρκαρε δίπλα της. Τι? Εν δεν θέλεις εμάν είσαι της μωρά χελιτάνημα. Περιπέζεις με, ναι. Δείξε. Κύριε Θαλή, να σε θυμίσω ότι έχουμε ένα πτώμα μες αυτό κινητό. Α, δεν αυτούμε τα φώτα της, άρα θα θέλει πόλους. Είναι θέλει πολλούς τιμές, πούμε. Ένα λεπτό να στουνούμε να τράξουμε το πτώμα για να πιάσουμε το σπολό τέμπο κάτω. Πάει στο καλά, κύριε Θαλή. Βγάλε δίχτυ. Εντάξει, κύριε Θαλή. Εντάξει, κύριε Θαλή, ξέρω όλα Κάμπα και Κιμ Γιούγκ. Να μου ένα στυνόμε μου. Θέλεις τα νήμα? Καλησπέρα. Εμείναμε. Το νερό, ανέβασε μου θερμοκρασία. Αλλά δεν ξέρω αν είναι η μπαταρία, έχουμε πόλεις μέσα στο καπό. Αν εντάξει, ειδοποίησα, έρχονται. Εντάξει, σε δουλεύουμε έτσι ώρες. Ψάχνω στοιχεία του Δημητριάδη. Ένα τα έβρισε, σε φοβήσει καλύτερη. Θέλει να σε πάρουμε πού, να σε πετάξουμε. Α, ναι, εντάξει. Εσείς πού πάτε έτσι ώρα? Ναι. Βόλτα. Βασικά έκλεισε το μίνι μάρκετ στο κάμπινγκ και είπαμε να πεταχτούμε στο χωριό δίπλα και βρω τίποτα ανοιχτό να τους αγοράσω φραντζουρά για να τους κάνω σάντουιτς για αύριο. Έχω σχολείο αύριο? Ναι, έχω. Σάββατο. Καλά πως αρέσει Σάββατο αύριο. Έχουν ιδιαίτερα. Απλώς για μένα είναι κούρσα. Πήγαινε έλα σαν να έχω σχολείο. Εσύ κυρία Θαλή. Μην τα δω για προμήθειες.
Κοιμάσαι αύριο. 8 θα είμαι για μέ. Θα περιμένω. Να σου φέρω από τη Σόσικ. Καθαρισμένα. Γιατί δεν με θες, κύρα μου, επειδή είμαι ψαράς, είμαι λίγο αλανιάρης, σαν ψαράς και σαν παρκαρής. Καλημέρα, εμπουρίκη. Τώρα ήρθατε ψες. Νταμένει ήρθα... Μην τα ώρα ήρθες. Βγάζεις καφέ, να. Θα σου παρέθει να πίνεις το θέλει να πίνεις, ρε. Μα αν δεν πει πιεμένει να πίσεις. Φοβούμαι να ρωτήσω ο Αγαθοκλή, φοβούμαι. Το κορή μπορεί και καθόμαστε λίγο έτσι, αγάπη μας θέλει και ξαφνικά ακούμε ένα βουμ και φανίζεται ο γενούρκος μου και την παγιωτά λαπάκαν του. Λέω και το θέλει, πού πάει ρε τόσο έτσι ώρα να τσιλείς και κάνει βέλγο μέσα σε κατσιατήρι. Και γιατί βέλγο. Έτσι γράφαν οι πίτες που πήρνε με ρεψές. Θα το έκανες του θέλει κάτι ξένοι που ήταν να φύγουν. Έτσι. Έχει εντάξει. Εβούρισα το θέλει και αρπάξε τον και πήξαν τις πορκές. 10 χιλιόμετρα δικαιώσα παίρνεις να μεσάδα στο καμπιν, κύριε Ιορδάνη, λαλή του. Α. Να δεις που κάτι συμβαίνει με τον Γιονουρκό. Αγαθοκλήσιο να μπερτέψουμε όλοι μας. Σου κατάλα. Ριάλια γιόκ. Γιατί. Λαλό σου, δεν τους έμεινε ριάλια. Γι' αυτό που η κοκόνα έρθαν και ζήτησε μου να τις τα γράψουν. Ποια κοκόνα. Η γενέκα του, ρε. Το πάλι σου κατάλα. Μάνα μου, τούτη εδώ κάνουν τα ριάλια και μείναν έτσι. Παρέτα απλά. Για μα άκουμε, ήρθε να με πιερώσει για ραφθαρτά, άνοιξε το τσενί, έφκαλε 30 ευρώ και δεν είχε άλλα ριάγια μέσα. Να δεις που έκαμε κάποια μπαγαποθιά με λογιστικά και ανακαλύψαν τον. Δεν θα ξαναπέσω. Ο μη γίνεται νίτσα, αφού υποσχέθηκα το ανθρώπινο να πάω σώσω τα νερά πεντρέχουση. Με κοφτεί, να τους αφήγεις άλλου τους. Αντροπή είναι, μωρέ, εκεί. Έχουν κοπελούς και δεν θα κάνουν μπανιό. Και εξάλλου, την τελευταία φορά, έδω και στους καιρός και όχι γιάες για κουτσοδούλια των 500 ευρώ. Εσύ με μου τα ιδέα, εγώ του είπα να μου τα δοκίνω, με κοφτεί. Τούτον κι αν είναι παραποκιά. Με κοφτεί. Δεν θα ξαναπάεις. Κυρία Ρίνα! Κυρία Ρίνα! Ήρθα για να σας στάσω τα τηλέφωνα του ντουσου. Αφού μας τα φτιάξεις τελικά. Δεν θα μπορεί να σας αγγίξω έτσι άλλου τους να τα σκουλουτζάσετε. Είναι ακόμα επειράζει και κάτι σας. Να περπατήσεις να κουρεί μες στο κάμπι και γίνεσαι ποζάβλη. Ναι, όχι, να μας το φτιάξετε, αλλά δεν έχω λεφτά εγώ τώρα πάνω μου. Πρέπει να πω του άντρα μου. Έτσι. Τι? Πουλό μου. Αλλά όλα πάω πίσω στην Νίτσα, θα. Μα γίνεται. Καλό σου πράγμα που γίνησκεται. Πάλω που λέει η υγεία μας, τα λέω απαντζερκούντε. Α, κατά όλο να σου πω, δεν που γίνηκε. Δεν που γίνηκε. Επατήαν τα καράκια σας. Ορίστε. Παράες, ελείψα. Τι παράες, δεν καταλαβαίνω. Χρειάκια λαλούμε, γιόκ, εν εσύ. Κι όρκα σου έχει δίκιο η Νίτσα. Εν πού σε ξελιώσε μου καταλάβεις, α. Μα τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Αγκαφοκλή, λεφτά ρωτάς αν έχουμε. Α, μπράβο. Έχουμε. Απλά έχουμε τώρα μια μικρή δυσκολία με την τράπεζα, αλλά θα φτιαχτεί. Α, γιατί πάω να τα ακούω καλύτερα. Έκοψα τα πρωί μου, καθάρισα τα, πάγωσα τα και έφερα σου. Να είσαι καλά, κύριε Θαλή. Και εσύ καλύτερα. Μια αστυνόμων την έχω. Θαλή μόνο. Θες με το δίπλο κάμπινο. Ένταλες. Αδειάσες το. Πέντα πράγμα. Είδα το τυχαία παρκαραγισμένο και ήσουν κάτι σακούλια μέσα τώρα. Τι είχα μέσα, ρούχα, δεν ξέρω. Σε ένα ξύλο που πάνω. Ναι, σιγά ο ρούχα νιώμα της Πολύνου, παίρνω το. Πού? Σε εκείνους που έχω. Το ξύλο? Στη λίγη του κούσπου. Για να ανοίξεις καμιά κελέ. Και όχι, ρε, να είμαστε τίποτε φωνιάς. Ξέρω εγώ πώς λαλείς ο δολοφόνος με το πριόνι, ο δολοφόνος με το στελίφι. Θέλεις καφέ, να σου παραγγείλω. Σκέτ. Ναι, ένα σκέτσο στο γραφείο μου και κάτι για μένα να φάω. Λάβε να δούμε. Κύριε Θαλή, κάτι αν μου κολλάτσε, θέλω τη βοήθειά σου. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαι σχεδόν πεπισμένη ότι το αυτοκίνητο του φρίξου ήταν παρκαρισμένο έξω από το κάμπινγκ. Είδε το κανένας. Κάποιος θα το είδαν και μπήκε μέσα και ή πήρε το βόλτα ή κατευθείαν για ανακύκλωση. Όχι, σιωπή να κάνει τσιγατά, εκτός αν είναι κανένας που είχε νάχτη. Εν τω μεταξύ, αν πλεψάσει που πήρε στην μάντα του θεωρεί, σαν να γυρνά κοντραβημένο. Πάντως πριν ζητήσω να εκδοθούν εντάλματα, θέλω να σιωρέψω κάποια πράγματα. Όχι, σίγουρα. Εσύ την νύχτα που ήσουν, είπαμε. Μα ξαναρώτησε με, εγώ είπα σου, άμα ρέξουν 11, αποστέκομαι και τσικιάζω πως τον πεθαμένο. Εν τούτο που φόβομαι. Ποιο?
ο Φρίξος, ότι είναι πεθαμένος. Όχι. Τώρα έπεσε με στη θάλασσα, είχε κάνει ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο, έφυγε. Κοιτάξτε, άμα εξαφανίζονται πλασμάτα από μια στιγμή στην άλλη, σίγουρα παίζουν πολλά σενάρια. Εσύ με τη Γιώτα, τι σενάριο παίζετε? Άντε, πιένε κάτσε να σου φέρω το φάι σου, άντε. Ναι, γιατί βιάζομαι. Γιατί, πότε να πάει πάλι? Να πάω να βρω τα μωρά του Γενούρκο, Σάββατο σήμερα, θα πάω σχολείο. Να πάμε να παίξουμε. Και ύστερα να περάσω από το σπίτι της κυρίας Σοφίας να δω αν είναι καλά. Πού, πολλά μπίζει το πρόγραμμα μου σήμερα, μάμα. Εσένα το δικό σου το πρόγραμμα πώς είναι? Μα γιατί γελάς, μάμα, και είπα κάτι αστείο. Ξέρω το πως έχω χιούμορ, αλλά το που πάει και ήταν αστείο. Έλα. Βάου, κάμες μου τζαυκόν και καπίρες με μαρμελάδα. Όπως σου κάνω πάντα. Θυμίζεις μου το πρόγραμμα Πέτρο, ο παπάς μου που μου μητσής. Αρέσκει ο άμα τρώει το ίδιο πρόγραμμα με τον παπά μου, πρόσεξες το. Ναι, αλλά ο παπάς σου από ένα σημείο και μετά δεν έτρωε. Έπινε μόνο. Ναι, έπινε. Και έπαιζε. Γι' αυτό ζούμε δάμε που ζούμε. Ναι, γι' αυτό. Εκατάστρεψε μας. Και δεν γινόταν τζίνο που γίνε τζίνο την νύχτα. Ήταν να το χάσουμε και τούτο και θα ξέραμε που να μείνουμε. Όχι, ήταν να μείνουμε στο τσαντήρι, μάμα. Είδα εγώ τσαντήρι, κάτσε για δύο άτομα, για τέσσερα άτομα. Εμείς ήταν να πιάμε τζόμπο για τέσσερα άτομα, γιατί μεγάλο ήταν να είμαστε άνετοι. Είδα το στη διαφήμιση, είναι βάλει το που πάνω, τζαντήρι μόνο του, είναι τεράστιο. Ναι, αλλά το ποδήλατο σου ήταν να το βάλω. Μαμά, δεν το σκέφτηκα τούτο. Κόρη μου, έφατη. Γιατί? Φορμαγιό. Γιατί? Εξηγιάζα. Σε μανός είσαι. Γιατί, που έτσι νομίζεις. Κόρη, θυμάσαι που έκαναμε 10 ώρες να πούμε μέσα για τσακρί. Ναι, τώρα μπαίνουμε ολόησα. Γιατί άραγε? Αποκτηνωθήκαμε νομίζω. Μην σκούπε στο κάμπινγκ και είμαστε σε κάμπερ. Την νύχτα φυσά σου ζουν τα τσίγκοι. Άμα ναι, φυσά όμως δεν ακούεις τίποτε. Ναι, είναι ηρεμία. Κόρη, να σου πω κάτι. Αλλά να έπεισε κανένα. Πίνεις τσιαρό? Όχι, κόρη, χάνεις. Δεν ξέρω εγώ. Να σκέψε και αρέσκει μου γάμο. Γιατί δυσκολιάζεις? Επειδή αρέσκει μου και εμένα. Γεια σας! Πώς έπαιγε μέρα από τσά μέσα! Φερτώ! Τι! Μην είδαμε ρε! Τι να πει? Ποιο είναι? Πού ξέρω? Παπά! Πού το έβραδε? Μες στη θάλασσα! Κάποιος εδώ έπεσε! Εν τα ίδια που εφορούσες τη μέρα μου, είστε ένας αστυνόμος. Σε εντελώς συμπτωματικά, είσαι τα ίδια ο Φρίξος. Εδώ με είδα την, ξανά ήρθε. Τι ζεις φωνάξω να έρθει? Α, που μην το έχω να κρύψω κάτι εγώ. Όχι, έχεις. Μάλιστα, εν τόσα πολλά πριν κρύφκονται. Μα γιατί με πιστεύεις? Επειδή έμαθα σε. Τώρα γιατί αντιδράσαι έτσι? Πώς έτσι? Πού είναι να πάεις? Στην Αμφία? Τι γίνεται αγάπη μου, πού πας και τι μαζεύεις τα ρούχα σου? Η Ιορτάνη θα με εξηγήσεις. Φεύγω, μάμα. Γιατί? Γιατί κάποιος μας λέει ψέματα άμεσα. Εγώ τι ψέματα είπα? Τόσο πολλά που έλειψαν, παπά, αν είσαι τα πεις άλλα. Του Αμφία, τι είναι αυτά που λες τώρα, μωρό μου? Τίποτε, δεν με εκατονές, εμένα με εννοεί. Ο παπάκης, ο κακός, ο κλέφτης, ο ψεύτης, φεύγει αν τα κοπελούθηκα το φέρνοντα μέσα στο κάμπινγκ και λέω ότι είναι φταίει. Αν ευχείς και που πάνω δηλαδή. Η Ιορτάνη θα με εξηγήσεις. Η χώρα σου πλάθει ιστορίες μέσα στο μυαλό του και περιμένει για κάθε παλαβομάρα που σκέφτεται να τις δύο εξηγήσεις. Παλαβομάρα? Θέλεις να της πω την αλήθεια? Ποια είναι αλήθεια? Τι γίνεται εδώ πέρα, το μου εξηγήσετε μία φορά και εμένα επιτέλους? Και τι τσακώνεστε? Πρέπει κάθε φορά να μαντεύω από μόνη μου. Απαιτώ να μου πεις τι γίνεται τώρα, Ευαμφία! Ευαμφία, πες μου! Ευαμφία, τώρα είπα! Απαιτώ να μου πεις. Μάμα! Σκάσε! Τι? Η κόρη σου είναι εντύπωση ότι ευθύνομαι για την εξαφάνιση του Φρίξου, επειδή ήβρε έναν παπούτσι που κατά τύχη έχω το ίδιο.
Άκουσαν, άκουσαν τώρα. Εμείς ήρθαμε δαμέ, έρχεσαι τα ποντολά, πήγε είπα ευκαιρία να τα πάρω μαζί μου, τίρα δεν θα έχω τίποτα να κάνω, θα τους βάλω λίγο να τα κολλήσω, γιατί φορούσα τα. Ήταν ωραία αναπαυτικά, εσύ δεν θυμάς έρευνα. Οκ. Anyway, και τώρα αν τα έβρινα η αστυνόμος και είπαν ότι ο Φρίξος πεχάθηκε να φορούσε και τα παπούτσια, τι φταίω εγώ. Οι μισοί φίλοι που έχω φορούν τα ίδια ακριβώς παπούτσια. Και φίλοι σου, παπά. Τι νοείς. Και φίλοι σου. Αν είσαι ζεστό και ένα λεπτά και σου τα κάτω. Μα μου άκουμε, ήρθε ο φίλος στον καθοκλή, σκέψεξε το τους. Προτείνω να πεις να κάνεις ένα τους, να φύγει από πάνω σου για λίρα μόνο. Να πάω να ξαναβουτήσω. Μα που ξέρεις, μπορεί να βρω καμιά ζωνή, καμιά γλάτσα. Σταμάτα να λες βλακίες, Ευαμφία. Λοιπόν, μην αρκίσετε και θα πάει ο παπάς να φέρει κάτι το μεσημέρι για να φάμε. Τι θέλετε, θέλουμε. Δεν μας διευκρίνησε ο κοινούρκος πότε να γίνει σύμπραξη. Πότε να μας δω τη λεφτά. Σιγά σιγά. Καμιά διαφήμιση να το ανακαινήσουμε και δύο. Δεν μας σε διευκρίνησε. Κομμεχτές δεν συμφωνήσαμε, εφήρτης. Ρε μάνα μου, τώρα που μπήκε το νερό στα βλάχη να τελειώνουμε. Θυμίζω σου ότι ως τέχτες εμαχόμαστε να το πουλήσουμε. Μια αφής μέρα στερά να χαρώ και εγώ λίγο, ρε. Έναν και συνέχεια να προσγειώνει. Επειδή ψηλά αφής άλλο. Άντε ρε Στέλλα. Εντάξει ρε. Καμάκι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καφετάκι. Παρακαλώ. Τι καφεδάκι. Έχουμε ένα εσπρέσο και μια ψεμηχανή να βράσει. Μπορεί να θέλει κυπριακό. Σιγά, κοσιά μου κοπέλα να θέλει κυπριακό. Τι προβλήματε. Έχουμε ένα εσπρέσο, καπουτσίνο. Κυπριακό. Ορίστε. Κυπριακό. Φύγεται κάποιο σαν κυπριακό, να. Ψάχνω ένα συνεργάτη μου. Ήρθε εδώ με κάποιε φορέ. Ήταν και μαζί μου. Θυμάστε το. Ναι, ένα έτσι σωματόρι. Ναι. Ναι, αφιόμενο. Αλλά τον είδαμε. Το καφέ. Ναι. Θαλή, πού ήσουν. Κοίτα και πριν. Έλειπα. Πού ήσουν. Με την αστυνόμο. Να πω θέλε. Κουβέντα. Για ποιον πρέμα. Για ούλα. Τράβα πίνε όμως τώρα, διότι να αρκέψουν να συνάγουν το Σάββατο σήμερα. Αν με μας αν βλέψεις, να μην αρκέψεις και ρωτά. Μα ποια. Η αστυνόμος. Να αντέχω άλλο θαλή, να αντέχω. Να αντέχω, να γύρω να πάω. Τίποτα μάθαμε. Έχω και το Λεύκο να μου πετάσει κουβέντες. Αν τα κουβέντες. Μπηχτές θαλή. Ένα του περάσει. Θα του περάσει θαλή. Έναν αντέχει λαλή. Ευαρέθηκε τόσο βάρος μες στη ψυχή του, εν το αντέχει. Τον καιρό που την αντένα σε μπάσει και λένε ήταν καλά. Με μίλας έτσι για το μωρό Θαλή. Καλά, δεν μιλώ. Για μένα που το έκαμε Θαλή. Νομίζεις εγώ εν του χωένια. Κι αν να το με το μαραγό, εξηγώ του με το καλό. Αλλά πρέπει να το κάνουμε όλα κρούτα για να καταλάβει, αφού είναι χαντός. Είναι χαντός Θαλή. Μεν τον λαλείς χαντό. Καλά, δεν τον λαλώ. Για μένα μνημόσυνο είναι του καμάμε. Έναν τρισάγιο. Είναι ώρα για τούτο. Και πότε να είναι Θαλή. Την να δεχτείς ότι πέθανε. Δέχτηκα το Θαλή. Να έρθει η ώρα να του κάνουμε και μνημόσυνο και κόλληφα ζαχαρέτινα και κουφετούες ασημιές να φάει το μωρό. Με μύρον εύκαιση Θαλή. Σε ρίφησα να κέψει να ρωτά. Νομίζεις ότι έρχεται μόνο για ο Δημητριάδη. Έρχεται και ο δικός. Αν δεχτούμε ότι πέθανε είναι σαν να παραδεχούμαστε. Γι' αυτό βάσταξε. Τούτο προσπάθω Θαλή. Αλλά δεν μπορώ να βάσταξω άλλο. Από κάτσι το κακό. Μαμά! Μαμά, 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 μαμά! Πού είσαι, γιέ μου, θα με είμαι! Μαμά, βούρα και έχουμε πρόβλημα σοβαρότατο. Το κάμπινγκ είναι γιέ μου σε κάτους. Δεν ξέρω τα λάβει μου. Ψοφισμένους. Μα πόσο σε σύναξες, ρε. Καμιά δεκαρκά. Έψα και έψα μας τους. Ναι, στο κάμπινγκ. Μα θεμάμαι. Κάτι φά. Είναι μπεφάρε. Βάλα το σε γιο πουρκούρι, είναι ψες. Έχει να με κορτώ αν ώρα από πουρκούρι. Ενώ αν το τρώει σε σου. Είχε να κορτώ αν ώρα είναι γιο. Είναι κρύμα τα κατούσια. Ρε, αν πάτσα βάλε τους τίποτε κατά λάθος ο κύριος Τάσος μες στο φαΐνα, έπαιζε του κατά λάθος καμιά φόλα. Εάν μπορεί να σάχνια στο φαΐ, ρε. Μπορεί να προλάβει να σάχνια, αφού είχα μες στο ψυγείο, να φάω και εγώ έχτες. Ε, καλά, λες, αντέχεις. Η κάτι. Εκούνα και γυχκιάσαμε στα πόκια μου τώρα. Ε, χαλή μου, ρε, έναν πόλη πήφ να ανοίξεις, ένα συναχτού μιλιούνια κατ' τίτα χαμία. Με μαράζονες. Ρε, μα, ρε, μαράζωσες, ρε. Χαλή μου. Εγέ μόνο τόπον λάλλον σου.
Μα 10 κάτι ψοφισμένοι μονότοπα. Έλα, πας τώρα. Κύριε Λύσου. Κάμε τους με οθαρίνα, βάλαν τους μέσα σε μια σακούλα και φύγαμε. Πέρα λέω στα σκουπίδια. Ωραία μπορεί και χάψαμε τους. Να φτιάρισε και να φτιάρισε ευκύγε ως πόντιλος. Κανόνις να πάθεις τίποτα τώρα με σώνεις. Για είναι το πράγμα. Για να μου το ανάστευω το μαγαζί να μπαινείς. Α. Γιατί εσύ να με καταλάβεις. Όχι τίποτε, τίποτε. Αμα, τι άντρα μπορεί κιντρά που πήσαν να κουρίνει οι πειράες. Κάμια νύχτα μες στο τροχόσπιτο με να σβήνω και απαζούρ. Όπου την πελάρα να την πεις ρε. Γιατί ρε μπορεί και είμαστε έναν τρόινο. Ο Θαλής είναι να μπαιγάμε. Τίποτε. Γιατί. Είστε και με τζέκλ. Για τους κάτους. Για τους κάτους, για λόγου. Ποιος να τους εψαρέψει να ρέσεις. Τούτο την αρρώσαμε και είναι ο Θαλή. Τώρα δεις πέρα ο καινούρκος. Γιατί ρε μπορεί και. Ό,τι γίνει να μέσα είναι ο καινούρκος είναι κατωμένος. Ου, μπελάρες που λάρεις τώρα. Μακάρι ρε αγαθοκλή, αλλά δεν τα ξέρω. Να σου πω, έλα και ας το ψωμί του τον και το γάλαν και πάρτες γυναίκα στο έλα. Μαν τελίβερι πάλι. Ένα μου να κάνω, φέντερα σε ογκολόν της να έρθει εκείνη. Καλό. Έλα σου πω, ή να κάτσεις τώρα τους σας στα νερά μου, θέλω να σου κόψω αχερκά σου. Έλα μωρέ, κυγκύρια λέει σου. Άι, τούτσια με. Έλα. Κυρία Στυρόβε μου. Κυρία Αγαθοκλή μου, όλα καλά. Άρα όλα, μην ακούεις πέλα. Δεν θα πες στον αγώνα, κάνουμε τελειβέρκες γυναίκας. Α, περνήσεις πράγματα. Όχι της νίτσας, μες στο κάμπι. Κάνουμε ποντό, παράδοση κατοίκο. Μάλιστα, κατάλαβα. Και τώρα που πάεις. Δεν έχει κάστον τζινούρκο. Εδώ κύριε, θα γίνει η γυναίκα του θέλει γάλα και ψουμί. Φάτε μισό αυκή με περπατήσει μες στο κάμπι. Είναι γεμόν κουρκουτάες. Θέλεις να τα πάρω εγώ. Όχι κύριε, λες, όχι, τα πάρω εγώ. Όχι καλέ, παίρνω το τάγο, ούτως ή άλλως ήθελα το για κάτι. Να πληρωθώ. Όχι, γράφουμε τούτο. Κύριε Ειρήνα! Α, κύριε Ιορδάνη! Καλημέρα! Καλημέρα! Έφερα το ψωμί σας. Ψωμί? Ναι, και το γάλα που παραγγείλετε της κυρίας Νίτσας. Ναι! Εγώ παραγγείλα, Ιορδάνη μου. Ξέρετε, δεν πολύ κυκλοφορώ μέσα στο κάμπινγκ γιατί έχει κουρκούτες και ό,τι κρυαστό, λέω να μου το φέρει. Ναι, έμαθα τα. Ορίστε. Και φεράτε μας το εσείς. Το δρόμος μου. Ευχαριστούμε. Γράφητα, είπε μου. Ναι, γράφητα, γιατί έχουμε ένα προβληματάκι μωρέ τώρα με την τράπεζα. Και ξέρετε, αυτά παίρνουν χρόνο κυρίως μέχρι να λυθούν. Βασικά, αυτό είναι το θεματάκι. Μα, επιέτεψες με τον κύριο Θαλή στο χωριό για να πιάσετε πράγματα. Επιέμενα, αλλά έβραμε κατά νυχτό και τελικά μην είμαστε πόρτα. Όλα καλά. Καλά. Εσείς. Καλά. Η έρευνα πώς πάει. Δύσκολα. Σας φωνή, σας ήταν έξυπνη να τα βρείτε εσείς. Εσείς αρκετά μπορώ να πω. Τι είναι. Για να μην τα βρίσκω. Πότε να έρθετε κάτω στην παραλία στον παράγει να πιούμε κανένα ποτάκι όπως την προηγούμενη φορά, πέρασαν είναι ωραία. Θέλω και εγώ να έρθω μαζί σας για ένα ποτό, έτσι να καλαρώσω λιγάκι, Ιορτάνη, με το αυτοκίνητο να πάμε. Είσαστε σίγουρος ότι θέλετε όμως. Γιατί να μην θέλω. Ξέρετε, με το αλκοόλ χαλαρώνεις, λες πράγματα που έμπρεπει. Έχετε κάτι να πείτε που έμπρεπει. Εγώ όχι. Εσείς. Θέλετε καφέ. Όχι, ευχαριστώ. Να πιένω. Περίεργον πάντως τούτο που λέτε, γιατί ο κύριος Σταλής που ήρθε το πρωί με το γραφείο μου είπε μου ότι φορτωθήκετε προμήθειες και αν με κοπείτε. Πείτε αλλού εσείς και αλλού ο κύριος Σταλής. Όχι, μαζί είμαστε, δεν ξέρω πού. Καλημέρα. Εσύ είμαστε κύριο Θαλή. Αλλά τις είπα εγώ, αλλά τις είπες εσύ για να μας καταλάβει. Αρκέσαι να καταλάβει. Δηλαδή. Πέρσι πελού να πηγαίνεις και αποδείξεις. Αν έβρει αποδείξεις. Να έρχεται η κόρη σου να ψηντούει να σφέντει σου πλάγια από ακάντζελ. Τι ακάντζελ. Είστε επισκεπτήριο εξαρτάται. Δεν είστε τον κύριο Θαλή. Δεν σας τι εύχομαι. Για άλλη ερώτα πάλι. Για μαυροσάκουλα με τα ρούχα της γυναίκας σου. Έχει αίματα. Τίποτα είναι, έχει νερό που καταγιούμε. Επειδή θα είναι κοντά, μπορεί να περάσει να το δει. Δεν έχει τίποτα με φάση. Δεν πήξες του είναι καλά. Η τελευταία στιγμή είναι πάντα σας το είπε. Εφοβήθηκα. Άμα δεν εξωτώνεις θα είναι με εμένα. Θέλει τρόπο. Πρέπει να έχεις ανοιχτοζά να παίρνεις φόρα. Και μέσα στο είπε να πιάνεις με τίποτα για να το αντινάσεις. Στον εγώ να έρθω μητά σου, πες και μάθεις. Με τον Τάσον και το εστιατόριο να μου κάμψε. Τίποτε. Όπως σε συντύχαμε να μην είναι από μάκρα.
Καλημέρα κύριε Τάσο μου. Ωραία σου κύριε Ιορδάνη. Θα σου κόβω καφέ. Ένα εσπρέσο. Α, δεν ήξερα εδώ να έρθει η Στέλλα. Α, οκ. Είχε δύο ώρες που κάθεται για μέσα και πιλάζει τον καφέ. Γυρεύει και ένα συνεργάτη της, όταν με τον είδαμε. Πού να τον το μάνα μου ρωτήσει. Εν τω μεταξύ, έχει χαζεί να ξαναρίσει την άλλη πάλι. Ήταν την άλλη φορά μαζί. Νομίζω προσέχει, με θωρείς που είσαι. Νομίζω προσέχει τι. Προσέχει, από τούτους τους πώς τον βγάλεις σίγουρο. Μπράβο σου. Μπράβο. Okay. Εν τω μεταξύ, η Ιορδάνη μου ερώτησε τη Στέλλα. Ξέρεις πότε να γίνει η διαδικασία για το συνεργασμό. Σιγά σιγά. Α, σιγά σιγά. Μα πότε. Πρέπει να δουλέψει το πράγμα. Να δουλέψει, να δουλέψει. Μα πότε να δουλέψει. Ε, μπορεί να ετοιμαστούν τα συμβόλαια, να μας τα φέρουν να υπογράψουμε. Εντάξει, να περιμένουμε. Να σας πληρώσω. Κερασμένος. Ωραία, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εσείς καλύτερα, μαντάμ. Αρκεί, κυρία Στέλλα. Θέλει να μπεις μέσα να βγάλεις μόνος σου. Όχι, να πάω και να έρθω άλλη ώρα. Πού έπιεντε εδώ τη Στέλλα. Πιέντε να φέρει χόρτα και γίνε χόρτα. Ρωτάμε συνέχεια από την έτοιμα τα συμβόλαια, από την να μπουν τα λεφτά. Τι να του πω. Να του πεις ότι θα τα κανονίσουμε εμείς. Εντάξει. Ήρθα και τον τύπο που μαζί σας και... προσέχει σας, δεν ξέρω τι κάνουμε ακριβώς. Να του πω ότι είναι okay, ο κύριος Τάσος, δέχτηκε, αλλά δεν τον έβρισκα. Ναι, ψάχνουμε εδώ κι εμείς. Τι εννοείται. Εχθές ήταν δαμέ. Και μετά. Και μετά τίποτε. Εξαφανίστηκε. Πού είπε. Γύρω στις 11, εκάλεσαν κάτι συνεργάτες μας άλλους να έρθουν να τον παραλάβουν. Ήρθαν, αλλά... Μήπως έπαιζε κάποιο άνθρωπο και χτύπησε. Τη σκοτεινά. Αγχώνεσαι. Όχι να χωρούμε για το συγκεκριμένο, ιδιαίτερα όχι, γιατί δεν το συμπαθώ. Απλώς κάνω υποθέσεις. Υποθέσεις. Ναι, για το που μπορεί να πει. Τούτο είναι εγώ που έπρεπε να το ρωτώ. Αν πέσεις στην αντίληψη του κύριου Δημήτρη ότι κάτι του συνέβηκε, να ξέρεις ότι την ίδια στιγμή θα φανίσει όλη σου την οικογένεια, πριν καν το καταλάβεις. Όχι εσένα, εσένα θέλουμε. Τι εννοείται, ότι μπορεί να του κάνω κάτι εγώ κακό, ας πούμε, ένα αστείο μόνο το σκέφτεστε. Ο κύριος Σταλής, πού μένει. Άτε ρε Στέλλα, πώς είναι ώρα. Ρε αγαπάκι, ρε μου τούτη που ήταν δάμε, ξέρει τον Ιορδάνη. Ω. Είσαι σίγουρος. Αφού ήταν δάμε και δεν μίλησε. Τώρα μιλώ. Α. Πώς έρχομαι που το πάρκινγκ πειρατούν τα μιλού. Τι ήταν που λέγεις. Εν ήξερα, δεν κάτσε πάνω στα πόθηκια τους ή θα τους πού μακριά. Καλά, είναι πιο κοντά να ακούσει. Με τετσέντε και αγόρτα. Πού είχαμε και ώρα να τα φέρει. Πότε τα έφερε, που το όχι. Με να αρκέψει. Είχα τον Δαμέρε Στέλλα και ήμουν έτοιμο να του μιλήσω για τα συμβόλαια και θέλει να πιει εσπρέσο. Και δεν ήξερα να του μηχανή. Θα μάθει. Θέλω να μάθω. Μάθει. Στέλλα, να μην ευριάσει, α. Και ξύδι. Μα τι είπατε τώρα σήμερα. Δεν κουμπίκα τα ζέρκα μου ρε αγαπάκι να τα κουβαλήσω και τούτος ο Αγαθοκλής θα κάνει γύρους μες στο κάμπι με την μοτόρα και δεν έρχεται να μας τα φέρει να τον πληρώσουμε. Αλλά που να τον αφήγει και οι άλλοι. Μόνο εντός του κάμπινγκ λάλλη, εμείς που είμαστε. Ρε αγαπάκι να ακούεις, είναι όμως ο λάζος. Ε? Καλά. Ο Ιορδάνης, γιατί δεν μίλησε της κοπέλας να με. Και μιλά της μες στο πάρκι. Ξέρω εγώ που να έρθει τα μέρα όταν. Μα τι αρέσκουμε με έναν τότε μάσκαρα λύκια. Ναι πως είμαστε του. Του δέχει μπράβο Στέλλα και προσέχει τι. Μα να μας υπερτέψει αύριο. Λάζεις να συνέτερη και όμως χρησιμοποιού για να κάνουν ξέπλυμα. Πιες να πει τσίπες ρε Στέλλα. Αφού είναι λογιστή. Α, πέτα δά. Πούλ τον πεντάρι. Κύριε Θαλή. Κύριε Θαλή. Ορίσε. Ω, πόσο σδά. Εσείς γιατί νομίζετε. Παλιά μυρίζομαι να νύσια μου, τώρα η παρέτηση. Γυρεύκω το συνεργάτη μου. Και ο Μπουλούς. Τσίναν τον τύπο που ήταν μαζί μου. Α, και ως πάνω να μας σάψει μου φτιάρι μες στο βούβο για να μας κλέψει κανένας. Ναι. Εσύ που τα ψες, που τον ψάχνουμε. Ήρθαν καθόλου εδώ μες στο κάμπινγκ. Εμιλήσατε, ξέρεις που είναι. Τσίλησα τον μόδι που κάμινο φορτσό μες στην κάσον και έστρεμα μες στη θάλασσα. Κύριε Θαλή,
Δεν αστείευκομαι. Εγώ το έχω. Να με θωρείς, δεν ξέρω μπαμπονί. Μπορεί να τον εφάνει κάτι. Κάτι. Γιατί? Ήβρα καμιά δεκαρκά ψηφισμένα τα απόξω. Θέλεις με τίποτα άλλο, κάτσε σου άλλα φάεις. Περιμένετε. Περιμένετε να κάνω τούμπα ανάποδη. Βασικά το θέμα είναι να ισορροπήσω πας τον τροχό. Λίγο ξεφούσκωτο. Θέλετε να μου το κρατάτε. Να φτιάξω να χτυπήσεις. Τα πελός που είπε να με μου φάνες. Ήταν πολλά ρίψο κίνδυνο το πέκαμα. Πολλά λύση στον κόσμο το καταφέρνουν. Οι υπόλοιποι μπορεί να καταφέρνουν πεθάμα. Κι. Τίποτε άλλο πρόσεχε να χτυπήσεις πας τον τροχό. Τι είναι φωνάζει η μαμά σου. Η μαμά μου καπνίζει. Οκ. Ναι. Καπνίζει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Πρωινό ώρες βασικά. Για να με προσέχει ο Θεός. Καπνίζει τη βεράντα, το τροχό σπίτι, τα λουλούδια, το ποδήλατο μου, εμένα, τον τάφο. Κάποιες φορές καπνίζει και κανονικά νομίζω. Μυρίζουμε την. Αλλά φωνάζω της, είναι καλά που κάνω. Ναι, πολύ καλά, είναι καλά το τσιάρο. Ποιον τάφο. Τι. Είπες τάφο, ποιον τάφο. Ποιον τάφο. Πριν είπες ότι καπνίζει τον τάφο. Τι. Λαλό, καπνίζει τον τάφο ή καπνίζει πα τον τάφο γκριφά τσιάρο. Σταμάτα ρε. Εφήνει κατάλαβα. Λευκό μου, έχετε κάποιον που πεθάνει στο κημητήριο. Να πω, Λεύκο. Γεια. Φυσιά, για κραείς. Έλα, 10 ευρώ, πιέσαι πάω εδώ. Πάμε, ποιος είναι κανείς. Λεύκο, είσαι δαμή. Πού να με μάμα. Νόμιζα που σε πιέσαι περίπατου. Μα να πω, κάνετε μέσα. Στούπουσαν η σωλήνα της αποχέτευσης και ήρθε ο κύριος Θέλης και άνοιξε. Εσύ, ο πράγμα. Πού είναι τα εργαλεία του. Αν και θέλεις εργαλεία για να κάνεις τη δουλειά, έναν και καλό. Πούντο. Η πόμπα αγάπη μου, η μάμα σου είναι έχει δύναμη. Καλά, γιατί με φωνάξεις εμένα που είμαι πολλά δυνατός. Ποιος είναι δυνατός, ρε. Παπά. Να μπω, Θαλή. Να μπω, ελεύθερη. Δεν τώρα τσίρτες, αγαπώ. Έφερα θασλία, εσύ καβάλ ζανάτα, εγώ ψά το πρωί. Για είπες ότι στούπωσα είναι η σωλήνα. Έτσι, μια τσίρτα ξεστούπωσα και η σωλήνα. Να μπω, η σωλήνα, Ιώτα. Μια χαρά έτσι λούσε τον έργο. Τώρα. Φαίνεται κάτι έπεσε μέσα κανένα χαρτί. Λεύκο μου, έριψες κανένα χαρτί. Όχι. Λεπτές οι σωρήνες που έβαλαν τότε στο Κιόινσον, έθελε μια λίτερη. Άντε, γεια. Να πάει στο καλό Θέλη. Σου κάνω καφέ. Να μπω, γεια μου, όλα καλά. Τι έπαθεν τώρα. Αφού είπα στον κόρη, κύριο μου είναι ο μπαμπάνης ροξιμπιόν. Ρε λαλείς, δεν καυκαλεί γονούν του για να δούλει με σημασία. Ρε κόρη, αφού είναι άκουσε, εσύ πήγε τάφο. Ναι, κατάλαβα γε μου, τον τάφο του παπά του. Είπε η μαμά του πάει και καπνίζει. Ηλεκτρονικό. Φυρτήκαμε. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Θα την ακολουθήσουμε μια μέρα να δούμε που πάει. Αφού έχουμε σχολείο. Δεν θα πάμε. Yes. Και να δούμε τάφο. Δεν κάπου είναι τίποτε. Εμένα ξέρεις με τάφος. Ούτε της αστυνομίας. Μα είναι σωστό. Δάμε που φτάσαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τι είναι, δεν κατάλαβα. Τίποτε, θα τους καρφώσουμε, ρε. Το Λεύκο νόη, αλλά το κυριό. Τα μαζί. Δηλαδή τώρα θέλεις να πεις, έπιαν το στελίβι του Κούσπου, εδώ και την πάση και λένε, έθαψε το μαζί με ο Θαλή. Είναι αλήθεια. Ελαώνες. Ελαώνομαι. Αμα λέει σε ένα γύρι να πάει σε έναν μπαινόης. Είμαι η Ιώδα με τη φάση. Ναι. Φάση. Ναι, φοβούμαι ότι κάτι είναι να γίνει. Τούτη έρχεται κάθε Ιώδα με και μιλά μαζί με το Λεύκιον. Να αρκιμός να του φύγει κάτι και να της πει. Τότε που έρχεσαι μόνο πάντα σύντηση. Τότε όχι. Τώρα είναι. Μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω. Τίποτε δεν ξέρει. Μπορεί να είδε κάτι παραπάνω. Άντε τσίρι. Κάποτε να βαρεθεί ή να βαρετήσει. Αυτό και αν κάνουμε το λάθος πρώτοι εμείς.
Σκέφτομαι να φύγω λίγο με το κάμπινγκ, να πάω στην αρφή μου. Ώσπου να φύγει λίγο τούτο το κακό. Και αρκέσαι όταν μ' αφήσει, θα πονηρευτεί. Δεν θα ξανανοίξει την υπόθεση. Παίξε πελό και να βαρεθεί λάλο σου. Σου είπα σου, ένα άλλο μπασκόπα να έβρει. Το μόνο εσύ ξέρεις που είναι. Ποιο? Τον κύριο Θαλήν, εν τζοβίες. Έλα μου, πελάρες. Τι πελάρες? Ότι έτσι λύσαν το μοτοδίπλο γάμπινο και έστειναν το στη θάλασσα. Να δούμε τελώς θα ακούσουν. Εκτός αν... Τι? Φάτε τον άνθρωπο, κύριε Ιορδάν. Εσύ είσαι αρκετά έξυπνος και παίζεις το χαζό ή είσαι από τα αλήθεια χαζός. Δεν ξέρω τι λες, αλλά αφού το λες. Τσόει πολλά πολλά με τον κύριο Τάσον, α. Για μας που δουλεύκεις. Άμυστο. Ο κύριος Τάσος είναι το μέσο σου για να ξεπλένεις άνετα τα χρήματα. Μη συνδέσεις συναισθηματικά μαζί του. Θα σου βάλουμε τα χρήματα για να αρχίσεις τη διαδικασία. Αν σε ρωτήσω τι και πώς θα πεις με το αρχικό κεφάλαιο, θα τους κόψουμε για δύο παχουλούς μισθούς για να σκάσουμε. Και όταν τροχοτομηθεί η διαδικασία, ξέρεις εσύ. Τι? Θα βγάλεις τον κύριο Τάσο από τη μέση. Ζητάς με να κάνω φωνό? Σου ζητώ να δώσεις το χάπι, αυτό είναι όλο. Μπορώ. Μια χαρά μπορείς. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο θα βγάλεις από τη μέση τον κύριο Θαλή. Τι? Στείλαμε τον άνθρωπο μας χτες. Αλλά αντί να πεθάνε το Θαλή, πεθάνε τους κάτους, δεν ξέρω γιατί. Εκτός αν ανακάλυψαν τον ο κύριος Θαλής, σε εξαφάνισε. Να ξέρεις όμως ότι αν δεν μάθουμε τι συνέβηκε, ο Δημήτρη θα ψάξει εσύ. Του το λέω γιατί έπιασε τα λεφτά από δικαιού μου. Μα χωρίς την έγκρισή μας όμως. Πάντα έτσι σου. Έμοιασε τον παπά μου. Είπες σου να κάνεις έτσι. Ο δυνατός πάντα επιβιώνει. Έτσι μου έλεγε. Ο δυνατός ή ο εγκληματίας. Πρώτα ο κύριος Τάσος, έπειτα ο κύριος Θαλής. Αν αρνηθώ. Έσως γυναίκα. Έσως και μωρά. Σου κάνω καφέ. Α, ποιος μου παουρίζει. Ποιος παουρίζει. Α, λαντούδος. Α, ναι ρε αγαπάκι. Στο ρεφρέν μόνο του δυναμώνει. Μα δεν τσιμούμε ρε μάνα μου. Πάλε καλά να λαλείς που είναι βάλα το μεγάφωνο στο ρισπλέ. Α, τι το με λείπει. Μα ρε αγαπάκι, δεν με αφήνεις. Το εστιατόριο δεν με αφήνεις. Πού είναι εκτονώνουμε. Και τώρα που είναι αρτιο κοινούρκος και να μπαινω φκένει συνέχεια, όχι τον πελάνω με τον άνθρωπο. Να σ' ακούμε τίποτε. Να τον ρωτήσουμε ήταν που του αρέσει κύριε Στέλ. Και να ακούει μόνο μπαχ. Μπαχ, μπαχ μάνα μου. Να του πάμε κόντρα του ανθρώπου. Παναγία μου, πότε να έρθει να βάλει και τούτους λίγα λεφτά να δούμε και εμείς λίγο φως. Έπιεμε ο γιος σου παλέρα, μα αν έβαλετε τα ιδιαίτερα το μωρό. Αφού έβαλες 500 ευρώ, εν έβαλες. Έβαλα τα, αλλά μάμα ακριβήναν 50 ευρώ του ενός και 50 ευρώ του άλλου. Α, δηλαδή θέλουν ακόμα 100 ευρώ. Εσέλα, μα... Νομίζουν ότι έχουμε μηχανή και κόφκουμε, δε. Εν κάνει που τους βοηθούμε χωρίς να κρατούμε. Τι είναι πιάνουν παραπάνω από μας, είναι που τα κάνουν. Μα νομίζω ότι το κέντρο είναι φύσκα κάθε νύχτα σιώ. Δεν μου συγχύζεσαι. Όχι συγχύζομαι. Πήρνε κάμω έναν καφέ σε παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, άμα δω και στο ενός, θέλει και ο άλλος. Κάμε δυο παιδιά, ανέστη. Έθελα να ξέρω από τι θέλει πήρα. Εν τω φαντάζομαι να υπονοείς τίποτε. Από σιμούια μου γιάζεται. Έτω πως θέλει πήρα. Να σπάσω κι άλλο. Σπάστα μάνα μου, σπάστα. Σπάστα και τα φλιτζάνια και φέρουμε τον καφέ να τον πιούμε στο υπρίκι. Άμα. Κύριε Λέσουμα, επίστεψε το τι σύμω. Δείτε να μπέκαμα. Είναι τέλειο, είναι πολλά ουάου. Τέλειο, λευκό μου. Πέτρο, να έρθετε να βοηθήσεις. Δεν μπορώ μες στην άμμο, βγάλω σπιρούθηκε. Άγω με τη χαρά και δεν βγάλω τίποτε. Δεν θέλεις να παίξουμε τίποτε άλλο. Θα πάω να φέρω ρακέτες. Αλλά λαλό σου το, αν είμαι πολύ καλός. Θα πάω να φέρω μαπά της θαλάσσης. Να μωρέ μωρά, πιτσαλίσετε κάμποσο. Έφελα να σας πάω τα.
Έλα, έλα σε έναν κορού, ο ξαγλέψης. Είναι το πράγμα. Εδιέτης μου. Λευκό μου, πιέτε την γελά πάλι. Ναι. Είπα σας, Πακής, που ήρθετε να μην τον παρεξιάτε γιατί είναι να κοζίζει ρίχτια. Βέβαια, και είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι συντυχάνιζε τα ή παραπάνω κουβέντες πόνι στέκου. Εν το χωνεύκει ευλογημένος ότι εχάθηκε ο κύρις του έχει τόσους δρόμους. Νομίζω ότι φταίει τούτος. Το θέμα είναι ότι είναι σωστό να μην το συντυχάνεται. Είμαστε μια οικογένεια να μες το κάνουμε. Πρέπει να κρέπουμε έναν αστονάτο. Γι' αυτό πρέπει να τον κάνουμε παρέα. Και τους παρέα με ευλογημένος. Καταλάβετε, καταλάβες το ρούχο. Εσύ συντρούει. Έλα, Λεύκο μου, να βάζεις το πάω, δώσε ένα γιώσι.